Επιπρόσθετα, οι θέσεις μας στηρίζονται σε διαχρονικές θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς. Θέλω να το υπογραμμίσω αυτό. Δεν έχουμε καταθέσει καινούργιες θέσεις τις οποίες ή δεν αποδέχθηκε ή δεν συζήτησε ή δεν, αν θέλετε, σε ορισμένες περιπτώσεις πρότεινε η ελληνοκυπριακή πλευρά. Και θα εξηγήσω παρακάτω. Αναπόδεκτα, στη διαπραγματευτική διαδικασία συναντούμε και αξιοποιούμε θέσεις που όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας ως διαπραγματευτές της ελληνοκυπριακής πλευράς κατά καιρούς είτε κατέθεσαν, είτε απεδέχθησαν, είτε διαπραγματεύτηκαν. Διεξάγουμε συνεχώς αγώνα με επιμονή σε αρχές αλλά και με την επίδειξη του απαραίτητου ρεαλισμού. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε προηγούμενες θέσεις που η δική μας πλευρά αποδέχτηκε και να οδηγήσουμε σε μια λύση που να μπορεί να λειτουργήσει και να επιβιώσει τον χρόνο. Πολύλογος γίνεται από ορισμένους για δίθεν παραχωρήσεις που έχουμε κάνει στις διαπραγματεύσεις. Συνεχώς αναφέρονται στην εκπεριτροπής Προεδρίου, στη σταθμισμένη ψήφο και την παραμονή αριθμού επίκων, τις οποίες χαρακτηρίζουν απαράδεκτες, ζητώντας επίμονα την απόσυρση. Τονίζω εμφαντικά ότι αν οι θέσεις που έχουμε καταθέσει αποτελούν παραχωρήσεις, υποχωρήσεις ή ό,τι άλλον ορισμένοι το ονομάζουν, τότε αυτές έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Τόσο το θέμα της εκπεριτροπής Προεδρίας, όσο και το θέμα της παραμονής επίκων δεν είναι σήμερα που συζητούνται. Και δεν είναι σήμερα που έγινε αποδοχή πολλών στοιχείων αυτών των θεμάτων. Και οι δύο θέσεις έχουν τη δική τους ιστορία. Η εκπεριτροπή Προεδρία είναι στο τραπέζι από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Υπήρχε και στα πέντε σχέδια ανάμεικτα. Από το 2002 μέχρι το 2004. Και ποτέ η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν την αμφισβήτησε στις διαπραγματεύσεις που έγιναν τότε. Και το λέω πολύ υπεύθυνα. Και όχι μόνο. Δεν την αμφισβητήσαμε εδώ το 2005 μετά το δημοψήφισμα που απορρίψαμε το σχέδιο ΑΝΑ, προβήκαμε στην κωδικοποίηση των θέσεων μας ζητώντας συγκεκριμένες αλλαγές επί του σχεδίου. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε συγκεκριμένους διαλόγους, τοποθετήσεις ή ντοκουμέντα τα οποία βεβαίως γνωρίζουν πολύ καλά, διότι δεν θέλω να κάνω τον κόσμο κοινωνό για συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου ή για έγγραφα τα οποία ακόμα δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, παρόλο που ορισμένοι έδωσαν στη δημοσιότητα αρκετά έγγραφα τα οποία μιλούν για του λόγου του αληθές. Αν η θέση μας σε εκπεριτροπή Προεδρία είναι αρνητική, είναι ρατσιστική, είναι διαχωριστική, παραβιάζει την δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας, σταχυολογώ κάποιες από τις επικρίσεις που ακούνται σήμερα, τότε αυτά θα έπρεπε κανονικά να ισχύουν και προηγουμένως. Τότε όμως αυτά δεν λέγονται. Τώρα διαρωτώ με τι έχει αλλάξει και οι θέσεις που δεν απορρίψαμε ποτέ προηγουμένως ξαφνικά έγιναν αντιδημοκρατικές και ρατσιστικές. Σε παρακαλούσα αν παραπέντες διότι χαλάω του τη δουλειά μας. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, είπα στους ηγέτες των κομμάτων στο Εθνικό Συμβούλιο ότι κάποτε συμπεριφερόμαστε ως τα στρατεύματα μας να βρίσκονται στα κράσπεδα της Άγκυρας και βάζουμε τους σκληρούς μας όρους στην τουρκική κυβέρνηση, διαφορετικά θα καταλάβουμε και την Άγκυρα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι εντελώς το αντίθετο. Η Τουρκία και τα τουρκικά στρατεύματα και οι έπικοι βρίσκονται στο σπίτι μας εδώ και 36 ολόκληρα χρόνια και προσπαθούμε να απαλλαγούμε από αυτό το μίασμα της παρουσίας των τουρκικών στρατευμάτων και των επίκων.
χίλιες φορές μακάριδα διαφορετικά, ούτε ο Μακάριος θα οδηγεί το στην Θεσσαλονική την Κοινοτική Ομοσπονδία, ούτε ο Κυπριανού, ούτε ο Βασιλείου, ούτε ο Κληρίδης, ούτε ο Παπαδόπουλος, ασφαλώς ούτε και ο Χριστός. Φίλε, νομίζω είμαι ξεκάθαρος. Η ουσία του όλου θέματος δεν βρίσκεται στο αν οι συγκεκριμένες θέσεις ξανασυζητήθηκαν ή στο παρελθόν βέβαια. Η ουσία βρίσκεται στο ίδιο το περιεχόμενο των προτάσεων και θέλω να μιλήσω και για το περιεχόμενο των προτάσεων που έχουμε καταθέσει. Οι προτάσεις θα πρέπει να αξιολογούνται στη βάση του περιεχομένου τους και να συγκρίνονται με τις αντίστοιχες πρόνοιες του συντάγματος του 60 ακόμα, αν θέλετε, τα δεδομένα που δημιούργησε η εισβολή και η κατοχή και όχι από το ποιος τους υποβάλλει τις προτάσεις. Διότι φοβάμαι ότι παίζει ρόλο και το ποιος υποβάλλει τις προτάσεις. Επιπρόσθετα, οι προτάσεις θα πρέπει να αξιολογούνται συνολικά και όχι αποσπασματικά, κατά το ίμιση δηλαδή. Κάτι που δυστυχώς δεν έγινε όταν ασκείται κριτική και απορρίπτονται συλλήπτοι. Να μου επιτρέψετε λοιπόν να προωθώ σε αξιολόγηση της πρότασης μας για την εκτελεστική εξουσία που συγκεντρώνει τις περισσότερες επικρίσεις. Προηγούμενοι πρόεδροι αποδέχτηκαν την εκπεριστροπή της Προεδρία μέσα από το Προεδρικό Συμβούλιο, το οποίο θα εκλεγόταν από την Γερουσία, δηλαδή έναν όργανο το οποίο, στο οποίο οι δύο κοινότητες θα έχουν ίσον αριθμό γερουσιαστών και το οποίο, κανονίστε λίγο το μικρόφωνο διότι βουίζει. Έλεγα λοιπόν ότι προηγούμενοι πρόεδροι αποδέχτηκαν την εκπεριτροπή της Προεδρίας μέσα από το Προεδρικό Συμβούλιο, το οποίο θα εκλεγόταν από την Γερουσία, δηλαδή με έμμεση ψηφοφορία και όχι απευθείας από τον λαό, στην οποία η Γερουσία θα υπάρχει ίσως αριθμό μελών από την κάθε κοινότητα. Η πρότασή μας περιλαμβάνει η εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου απευθείας από τον λαό, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, με διασταυρωμένη ψήφο. Δηλαδή οι Ελληνοκύπριοι θα ψηφίζουν για την εκλογή του Τουρκοκύπριου Αντιπροέδρου, όπως και οι Τουρκοκύπριοι για την εκλογή Ελληνοκύπριου Προέδρου. Ο Ελληνοκύπριος Πρόεδρος θα έχει 4 χρόνια θητεία και ο Τουρκοκύπριος 2 χρόνια. Πρόεδρος και αντιπρόεδρος δεν θα έχουν δικαίωμα άρνησης κυρίας, το βέτο δηλαδή. Ενώ οι αποφάσεις θα παίρνονται από τους υπουργούς, οι οποίοι θα διορίζονται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο αντίστοιχα για την κάθε κοινότητα. Η ψήφος των Ελληνοκυπρίων για την εκλογή και μόνο του Τουρκοκύπριου αντιπρόεδρου θα σταθμίζεται και θα ισούνται με το συνολικό ποσοστό των Τουρκοκυπρίων που θα είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο. Αυτές είναι οι βασικές πρόνοιες της πρότασης. Δηλαδή όταν θα ψηφίσουν τον Ελληνοκύπριο, δεν θα σταθμίζεται η ψήφος των Ελληνοκυπρίων. Θα σταθμίζεται η ψήφος των Τουρκοκυπρίων. Και αντίθετα, όταν θα ψηφίσουν οι Ελληνοκύπριοι τον Τουρκοκύπριο, θα σταθμίζεται η ψήφος της για να είναι ίση με το ποσοστό της ψήφου των Τουρκοκυπρίων. Λέγεται ότι η σταθμισμένη ψήφος είναι παραβίαση της δημοκρατικής αρχής. Η σταθμισμένη ψήφος είναι αναπόφευκτη συνέπεια της διασταυρώμενης ψήφου. Αν θέλουμε και εμείς θέλουμε να υπερβούμε τα διαχωριστικά τείχη, τα διαχωριστικά στοιχεία της χωριστής ψηφοφορίας που προβλέπεται στο Σύνταγμα του 60 και διαιωνίζει τη διαίρεση, τότε δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να σταθμίζεται η ψήφος της μεγαλύτερης πληθυσμιακά κοινότητας. Εκτός και αν αναμένουμε ότι η Τουρκοκυπριακή κοινότητα και η Τουρκία θα αποδεχτούν να τους αφαιρεθεί της τουρκοκυπριακής κοινότητας το δικαίωμα στην χωριστή εκλογή αντιπροέδρου, το οποίο προβλέπεται και στο Σύνταγμα του 1960 και ταυτόχρονα να επιβάλλει η ελληνοκυπριακή κοινότητα την θέλησή της με τις περισσότερες ψήφους που διαθέτει.